μια καλή εξέλιξη, να ακούσει ένα καλό νέο. Δεν ανοίγουν δουλειές, δεν υπάρχει τίποτα και δεν γίνεται και κουβέντα για την άνοιξη. Μα ποιος θα έρθει να επενδύσει στην Ελλάδα, ρε παιδιά, όταν είναι 50% η φορολογία. Πρέπει να είναι ήρωας. Δηλαδή δεν γίνεται. Γιατί να είναι ήρωας. Αυτό σου λέω. Όποιος θέλει να επενδύσει, το κάνει για να βγάλει λεφτά. Για να βγάλει λεφτά, ποιος θα έρθει λοιπόν, όταν η Βουλγαρία έχει 10 και 8% φορολογία. Τίθεται και θέμα πατριωτισμού στους Έλληνες επιχειρηματίες που φεύγουν και πηγαίνουν σε άλλες χώρες να. Μα είναι επιχειρηματίες, τι θα κοιτάξει τώρα. Να πληρώνει 50% και να πληρώσω 50% ρε φίλε, αλλά να μου έχεις νοσοκομεία, να μου έχεις σχολεία, να μου τα έχεις όλα. Μα δεν μου έχεις τίποτα. Γιατί να πληρώσω. Τίποτα. Εγώ τώρα με το βαρδί που παίζουμε, λένε έχουμε τυπώσει μπλουζάκι, εγώ τσακαλώτος, αυτό σταθάκι, και θα έχω κάτω συνέτερη. Αφού 50-50 τα είναι σαν να είμαστε σχήμα μεγάλο. Σωστή. Πολύ ωραία. Σωστό, καλά κάνεις. Συνέτερη. Τι κάνει ο βαρδίς, περιμένει μωρό όντως. Έχει ψηλώσει καταρχάς, έτσι. Ψήλωσε και άλλο. Περιμένει μωρό. Έτσι ξέρω. Τι ψήλωσε, για ποιον μιλάμε. Για το όχι, έτσι είναι ένα σχόλιο που κάνατε. Ψήλωσε, ρωτάει. Για πες μου, περιμένει μωρό, ε. Είναι χαρούμενος, είναι σε πολύ καλή φάση νομίζω. Και το είχαμε προβλέψει πριν πολύ καιρό, ότι αυτή πρέπει εσύ, να είναι, αυτός πρέπει να είναι ο δρόμος. Μα ήθελα κάποιον να συμπάσχω, λένε, κατάλαβες. Δεν μπορούσα να το βλέπω άλλο να χαίρεται. Του λέω από μένα, κανόνες του χρόνου θα έχεις κάνει παιδί. Τέλος, θα μπεις στο κλαμπ. Μα με ένα παιδάκι, σιγά, δεν αλλάζουν πολλές ισορροπίες. Έτσι ξεκινάει. Δύσκολα είναι μετά τα 2-3. Το βλέπω, είναι ακόμη, δεν έχει συνειδητοποιήσει ακριβώς τι πρόκειται να γίνει. Το τσουνάμι που έρχεται. Δεν έχει πάρει καμπάνια. Είναι κάνει κάτι τηλέφωνο σε απόγνωση τύπου και αυτό το τάδε καροτσάκι έχει ακούσει κάτι γι' αυτό το άλλο. Έχω παραγγείλει αυτό, έχει ακούσει τίποτα. Και λέω αγώ. Περίμενε, περίμενε. Λοιπόν, για γυρίστε λίγο από την άλλη πλευρά να θυμηθούμε λίγο. Για να...